Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ. Είναι πρώτη φορά, είναι υποψήφιος δήμαρχος, ανακοινωμένος υποψήφιος δήμαρχος Ιγουμενίτσας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Νταΐ. Και καλό αγώνα σας εύχομαι. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ και για τις ευχές. Είναι πρώτη φορά που τα λέμε, θα τα πούμε φαντάζομαι αρκετές φορές μέχρι τις εκλογές. Είστε από τους ανθρώπους που ανακοίνωσαν ήδη την υποψηφιότητά τους, έχουν ανακοινώσει μέχρι και το όνομα της παράταξης, Συμμαχία Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Για όσους δεν ξέρουν, τον Παναγιώτη Νταΐ είναι ήδη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, μας τα έλεγε και προχθές ο Γιάννης Γόγολος, με την παράταξη του Γιάννη του Γόγολου. Και απλά με μια άλλη παράταξη, και φαντάζομαι στο μυαλό σας με την ευχή και το σχεδιασμό διαφορετικών συνθήκων, προοπτικών για τη διεκδίκηση του Δήμου, για να πάει καλύτερα αυτή η παράταξη από ό,τι πήγε η αντίστοιχη παράταξη του κ. Γόγουλου στις εκλογές του 2019. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Το 2019 εκτιμώ ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια. Είχαμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το ποσοστό που έλαβε ο συνδυασμός και την θέση που λάβαμε ως παράταξη της Μείζωνος Αντιπολίτευσης. Όλο αυτό το διάστημα εκτιμώ ότι κάναμε μια επικοδομητική αντιπολίτευση, ο καθένας εξ ημών βεβαίως με το δικό του στυλ και τη δική του μέθοδο που είναι καθόλου σεβαστές. Από εδώ και πέρα βεβαίως, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα στις δημοτικές εκλογές και σε όλη την Ελλάδα, όταν υπάρχει μια αλλαγή στο πρόσωπο του υποψηφίου, υπάρχει και ένα άλλο αυτοδιοικητικό σχήμα το οποίο διεκδικεί τις εκλογές, με την ελπίδα αυτή τη φορά όχι μόνο να πάμε καλύτερα σε ποσοστά, αλλά να διεκδικήσουμε, να κανεκερδίσουμε την Δημοτική Αρχή της Ιγουμενίτσας. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε, είναι η εκτίμηση που έχω, είναι ότι βλέποντας τις παρουσίες στην εκδήλωση που πραγματοποιήσατε πριν από μερικές μέρες για την παρουσίαση αρχών, ονόματος κλπ., ότι έχετε το όλον, καταρχάς το όλον ΠΑΣΟΚ, γιατί πυρήνα αυτής της παράταξης είναι ο χώρος κεντροαριστεράς, ένα κομμάτι δηλαδή είναι εκεί, αλλά υπήρξαν για παράδειγμα παρουσίες και ανθρώπων αυτοδιοικητικών που δεν στήριξαν την παράταξη του κ. Γόγολου στις περασμένες εκλογές. Άρα ξεκινάτε από καλύτερες προϋποθέσεις λογικά. Ναι, έτσι πιστεύουμε. Όντως υπάρχει ένας κορμός στελεχών μας που ανήκει ή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και από την ευρύτερη κεντροαριστερή παράταξη. Έχουμε πει όμως δημόσια ότι κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές χωρίς να διεκδικήσουμε χρήσμα από κανένα κόμμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε τα κόμματα. Σεβόμαστε απόλυτα τον θεσμό των κομμάτων και τη σημασία που έχουν στο αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό σύστημα. Δεν πρόκειται να εμποδίσουμε κανένα από τα μέλη μας να εκφράσουν την κομματική τους προτίμηση στις εκλογές που θα έρθουν πριν από τις δημοτικές, ούτε θα απαγορεύσουμε ή θα ενισχύσουμε τη δραστηριότητα κάποιου στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Κατεβαίνουμε, εκτιμώ, με έναν καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα για να κάνουμε τη διαφορά για το Δήμο Ιγουμενίτσας, για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, κρατώντας ό,τι θετικό έχουν προσφέρει όλα τα κόμματα εξουσίας τα τελευταία 20 περίπου χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως διεκδικώντας με τεκμηριωμένο τρόπο και πέρα από πολιτικές πελατειακές πρακτικές την ανάπτυξη της Ιγουμενίτσας από την όποια κυβέρνηση προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές της άνοιξης ή του καλοκαιριού. Η συνεργασία σε ένα προοδευτικό μέτωπο είναι επίσης μέσα στους στόχους σας και υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι εφικτός αυτός ο στόχος, εκτιμάτε? Κάτι που επίσης δεν έγινε το 2019, αναφέρομαι κυρίως στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεργασία είναι επιδιωκταία με όλες τις υγιείς δυνάμεις, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχονται, στη βάση κοινών προγραμματικών αρχών. Στην εκδήλωση που κάναμε πριν από ένα μήνα, όπου παρουσιάσαμε τις αρχές τις οποίες θα κινηθεί ο συνδυασμός μας, νομίζω ότι περιγράψαμε και προδιαγράψαμε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να αγκαλιάσει ένα ευρύτερο μέρος της τοπικής κοινωνίας που μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία έως και το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από εκεί και πέρα έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς. Στην διαδικασία αυτή της διαβούλευσης και των συνομιλιών θα συμπεριληφθούν και τα πολιτικά κόμματα. Όσα εξ αυτών ανταποκριθούν, θα είμαστε σε μια ανοιχτή επικοινωνία και νομίζω ότι αν βρούμε τις αρχές αυτές
που θα είναι κοινά αποδεκτές και θα μπορούν να βοηθήσουν την πόλη να πάει ένα βήμα παρακάτω, από εκεί και πέρα θα επιτευχθούν και οι πολιτικές συνεργασίες, όχι με την κομματική έννοια του όρου, αλλά με την καθαρά πολιτική και αυτοδιοικητική έννοια. Mm-hmm. Οι εθνικές εκλογές, ωστόσο, είναι λογικό, αντιλαμβάνεστε ήδη έντονα κι εσείς, ότι είναι ένα εμπόδιο, ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη οποιοδήποτε σχεδιασμού, οποιασδήποτε πρωτοβουλία. Βέβαια, εσάς μπορεί να σας βοηθάει σε επίπεδο οργανωτικό, φαντάζομαι, και σε επίπεδο διαβουλευτικό, όπως είπατε, στο να καταγράψετε, να αποτυπώσετε το πρόγραμμά σας. Έτσι, μπορεί να έχει άλλα ωφέλη δηλαδή, αλλά στην πλήρη ανάπτυξη, ας το πούμε, του προεκλογικού αγώνα, δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο τώρα. Έτσι είναι. Είναι, θα έλεγα, μια τροχοπέδη οι βουλευτικές εκλογές. Αν ήταν οι δημοτικές εκλογές σε μια άλλη περίοδο, όπου θα ήταν ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό στην κεντρική σκηνή, προφανώς τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους όσους ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε όμως να τα αλλάξουμε αυτό, έτσι θα πορευτούμε. Εμείς θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία όλη την προεκλογική διαδικασία για τις εθνικές εκλογές. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα παρέμβουμε στα μέλη του συνδυασμού μας υποδεικνύοντας τι να υποστηρίξουν και τι να μην υποστηρίξουν. Θα περιμένουμε την διαδικασία των εκλογών και τον σχηματισμό κυβέρνησης και νομίζω όταν θα τελειώσει αυτός ο εκλογικός κύκλος θα είναι πλέον ο καταλληλότερος χρόνος για να αναπτύξουμε όλες τις πτυχές της στρατηγικής μας. Mm-hmm. Προφανώς αυτό θα αρχίσει να γίνεται αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως ακούγονται δημοσιογραφικά μέχρι στιγμής, θα είναι από τον Ιούνιο και μετά. Θα υπάρχει δηλαδή ένα τετράμινο στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία με ένα ξεκάθαρο πολιτικό τοπίο στην κεντρική σκηνή να ασχοληθούμε αποκλειστικά mm-hmm. με τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα σημείο για το οποίο σας έχει ασκηθεί η κριτική, το γεγονός ότι μέχρι πρότινος τουλάχιστον δεν διαμένατε μόνιμα στην Ιγουμενίτσα, τώρα έχετε και τη δουλειά σας ακόμα εδώ. Επομένως, αυτό ως σημείο κριτικής έχει απαλληφθεί, έχει εξαλειφθεί. Πώς το αντιμετωπίζετε ή πόσο μπορεί να σας βλάψει ή όχι κάτι τέτοιο? Όλα είναι σχετικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Ήμουνα απόν, αλλά ταυτόχρονα τα τελευταία 4 χρόνια είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτιμώ και νομίζω ότι και η τοπική κοινωνία το έχει εκτιμήσει, ότι τα 4 αυτά χρόνια ασχολήθηκα σοβαρά με τα θέματα του Δήμου. Αυτό δείχνουν και οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και άλλες δημόσιες παρεμβάσεις. Και έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορώ πλέον με σιγουριά να πω ότι οι συνεργάτες μου και εγώ έχουμε την οριμότητα να διατυπώσουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας. Η μακρόχρονη απουσία μου μπορεί να είχε προφανώς επιπτώσεις στην αναγνωρισιμότητά μου, αλλά τολμώ να πω ότι τελικά ωφελεί, διότι κουβαλάω μαζί μου μια πολύ μεγάλη εμπειρία από την επαγγελματική μου πορεία στην κεντρική διοίκηση. Να πω ότι έχω διατελέσει για 10 περίπου χρόνια προϊστάμενος 3 διαφορετικών διαχειριστικών αρχών ΕΣΠΑ στα Υπουργεία Εσωτερικών, Πολιτισμού και Τουρισμού. Έχω διατελέσει τα τελευταία 2 χρόνια, μέχρι βεβαίως να γίνει αυτή η διαδικασία της μετακίνησής μου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, το οποίο στη διάρκεια της θητείας μου εξυγχρονίστηκε και μετονομάστηκε και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο οργανισμό διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων για το σύνολο των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της χώρας, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Άρα πιστεύω ότι τελικά αυτή η απουσία, συνδυαζόμενη με μια ευδόκιμη, πιστεύω, και αποτελεσματική επαγγελματική πορεία, αποτελούν χέγγυα στην περίπτωση που τα πράγματα στις εκλογές πάνε καλά και κερδίσουμε τη Δημοτική Αρχή. Ήταν καλή επιλογή το γεγονός ότι επιλέξατε, ήταν σωστή απόφαση να μην ηγηθείτε ενός σχήματος στις προηγούμενες εκλογές, εκτιμάτε? Δηλαδή, χτίσατε και την αναγνωρισιμότητα ίσως που σας έλειπε και το προφίλ το αυτοδιοικητικό που δεν είχατε αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν, σήμερα έρχεστε πιο ωρίμως να πείτε ότι, παιδιά, είμαι εδώ, ήμουνα εδώ 4 χρόνια, τώρα λοιπόν θέλω το κάτι παραπάνω. Ναι, πιστεύω τελικά εκ των πραγμάτων η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Και πέραν όλων αυτών που πολύ σωστά επισημάνατε, οφείλω εδώ να πω ότι η ορθότητα της απόφασης επικυρώνεται διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της αντιπολιτευτικής τριβής και γνώρισα κόσμο, συνεργάστηκα με
Είχα μια πολύ καλή συνεργασία με πρόσωπα τα οποία για πρώτη φορά γνώρισα την προεκλογική περίοδο του 2019 και τώρα μπορώ να πω αυτή η συνεργασία μπορεί να είναι περισσότερο καρποφόρα και για μας αλλά κυρίως για την τοπική κοινωνία. Διακρίνω από το λίγο που διάβασα και δηλώσεις σας αλλά και από το λόγο σας ότι υπάρχει αρκετά κλικ πιο κάτω στην ένταση του αντιπολιτευτικού λόγου και της κριτικής σας απέναντι στη Δημοτική Αρχή, απέναντι στη διοίκηση. Σε αντίθεση με τον κύριο Γόγολο, τον οποίο κρίνω ως πολύ οξύ μερικές φορές, περισσότερο από όσο πρέπει, ίσως κάποιες φορές. Είναι επιλογή αυτή η δική σας πολιτική, να πορευτείτε δηλαδή με ένα λόγο ο οποίος θα είναι ηπιότερος, κριτικός αλλά ήπιος. Ναι, νομίζω ότι αυτό εναπόκειται στον χαρακτήρα του καθένα. Το είπα και στην αρχή ότι πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια κάνουμε μία επικοδομητική αντιπολίτευση, ο καθένας με το στυλ που του επιβάλλει η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του. Πιστεύω όμως ότι ανεξαρτήτως αν κάποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο ήπιος, συμβάλαμε στο να αναδειχθούν τα προβλήματα, να υποδειχθούν εναλλακτικές λύσεις, παρόλο ότι έχουμε μία αντιμετώπιση που δεν επέτρεψε ποτέ την επιδίωξη συνενετικών λύσεων στα προβλήματα, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής εννοώ, και εκτιμώ τελικά ότι ο καθένας με τη δική του μέθοδο και από τη δική του πλευρά έχει συμβάλει στο να έχουμε αυτή τη στιγμή μία τοπική κοινωνία ενημερωμένη για τα τεκτενόμενα στο Δήμο και έτοιμη να δεχθεί ένα νέο μήνυμα το οποίο κομίζουμε εμείς ως νέος συνδυασμός στις επόμενες εκλογές. Μου δείτε την πάσα λοιπόν, ποιο είναι αυτό το νέο μήνυμα και τι είναι αυτό που πρέπει για να ταράξετε τα νερά να κάνετε ή υπόσχεστε να κάνετε σε αντίθεση με όσο έχουν γίνει από μια Δημοτική Αρχή η οποία διοικεί το Δήμο δύο θητείες συνεχόμενες. Διοικεί το Δήμο δύο θητείες. Εκτιμούμε ότι ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Δεν έχουμε μηδενιστική προσέγγιση. Θεωρούμε ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει. Είναι αποτέλεσμα προφανώς ενεργειών της Δημοτικής Αρχής αλλά και του στελεχειακού δυναμικού, των υπαλλήλων του Δήμου. Να αναφέρω δύο παραδείγματα. Τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν παραγνωρίζω, το έχω πει πολλές φορές δημόσια, ότι έχει γίνει μια σημαντική δουλειά σε αυτό τον τομέα. Όμως θεωρούμε ότι η Δημοτική αυτή αρχή έχει εξαντλήσει τα όρια της. Έχει χάσει ευκαιρίες που αν ήταν μια άλλη Δημοτική Αρχή δεν θα τις έχανε και νομίζουμε ότι η Οικουμενίτσα μπαίνει σε αυτή την περίοδο σε μια φάση που χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση από το Δήμο. Να αναφέρω τρία παραδείγματα. Οργανισμός Λιμένα Οικουμενίτσας. Για πρώτη φορά θα είναι υπό ιδιωτική διοίκηση. Από την ατζέντα της τοπικής προσοχής έχουν διαφύγει αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με την συνεργασία που πρέπει να έχει ο Δήμος Οικουμενίτσας με τη νέα διοίκηση του ΟΛΗΓ ώστε να υπάρχει αμοιβαίο όφελος στα επόμενα χρόνια. Έχει περιοριστεί το εύρος της διεκδίκησης στη χερσαία ζώνη και έχουν αφαιθεί ζητήματα όπως ανάπτυξη τουρισμού, τουρισμού κρουαζιέρα, συνεδριακού τουρισμού, όπως διασφάλιση θέσεων εργαζομένων, όπως αντισταθμιστικά ωφέλη που δεν θα περιορίζονται μόνο στην απόδοση ενός ποσοστού επί του τζίρου του ΟΛΗΓ στο Δήμο, αλλά θα έχουν και τη μορφή χορηγιών για συγκεκριμένες πολιτιστικές, περιβαλλοντικές ή αθλητικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα. Αυτό δεν είναι λίγο πρόωρο να το λέτε από τώρα, χωρίς να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η διοίκηση. Προφανώς η επόμενη Δημοτική Αρχή θα έχει έναν άλλο συνομιλητή απέναντί της όσον αφορά τον ΟΛΗΓ. Ναι, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Όπως επίσης πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο να περιέλθει τελικά η χερσαία ζώνη στο Δήμο Οικουμενίτσας. Άρα πρέπει να έχουμε έτοιμη τη μελέτη της αναπτυξιακής διάσταση αυτή τη χερσαία ζώνη. Ναι, ναι. Το δεύτερο τέτοιο παράδειγμα που αποτελεί και επίσης μεγάλη πρόκληση είναι ο τοπικός αναπτυξιακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Πρέπει επιτέλους στο σύνολο του Δήμου Οικουμενίτσας να ορίσουμε τις χρήσεις γης ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των αναπτυξιακών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Και επίσης να ξέρουμε πώς οι 5 δημοτικές ενότητες του Δήμου Οικουμενίτσας θα συλλειτουργήσουν ώστε η ανάπτυξη που προφανώς υπάρχει στα παράλια του Δήμου να μπορέσει να περάσει σε ένα βαθμό και ως ένα μέρος και στις άλλες περιοχές του Δήμου. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δύο περιοχές Natura που έχει ο Δήμος. Ναι, ναι. Η περιοχή Natura στο Μαργαρίτης και Μορφάτη, το Έλος Καλοδικίου και οι εκβολές του Καλαμά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να
αξιοποιήσουμε τις περιοχές αυτές και να έχουμε μερικές ώρες ή μέρες των τουριστών, του τουριστικού ρεύματος που διαμένει στα παράλια, να περάσουν και στην ενδοχώρα της Θεσπρωτείας, αφήνοντας βεβαίως και το εισόδημά τους, το οποίο στην αρχή μπορεί να είναι μικρό, αλλά σίγουρα θα είναι σημαντικό για κάποιες περιοχές που το έχουν ανάγκη. Υπάρχει πάντα ο φόβος για μια πόλη που φιλοξενεί στα ωριά της ένα μεγάλο λιμάνι όπως είναι αυτό της Οικουμενίτσας, να την καταπιεί το λιμάνι. Αυτό το φόβο τον έχετε ή έχει συμβεί σαν γεγονός αυτό? Όχι, δεν έχει συμβεί, είναι όμως υπαρκτός ο κίνδυνος. Για το λόγο αυτό ο Δήμος πρέπει να εφαρμόσει πολύ οργανωμένα και συστηματικά τα δύο εργαλεία που του δίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την αστική κινητικότητα, ώστε να, αν όχι να εξαλείψει, να μειώσει κατά πολύ αυτό τον κίνδυνο. Να γίνει δηλαδή η πόλη μία πόλη περαστικών μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το λιμάνι, είτε το πορθμίο εσωτερικού, είτε το διεθνές λιμάνι σύνδεσης με την Ιταλία. Mm-hmm. Το σχέδιο βιώσιμη αστικής κινητικότητας είναι εγκεκριμένο από το 2018. Βλέπουμε όμως ότι η Δημοτική Αρχή κάνει μία αποσπασματική υλοποίηση χωρίς έναν κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς προτεραιότητες. Στην περίοδο που διανύουμε σχεδιάζεται η βιώσιμη αστική ανάπτυξη της Οικουμενίτσας, πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και γενναία, πιστεύω, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υπήρου. Θα θέλαμε ο σχεδιασμός να είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης διαβούλευσης, θα το επιδιώξουμε συνδυασμός, αλλά αν τα πράγματα καθυστερήσουν λόγω εκλογών και φτάσει ο σχεδιασμός να ολοκληρωθεί μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μετά την ανάληψη της αρχής από τις νέες δημοτικές αρχές, τότε δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε προς διαβούλευση ένα πρόγραμμα ολιστικό που πραγματικά θα αλλάξει την όψη της πόλης. Ναι. Δράτομαι εδώ της ευκαιρίας να πω ότι λόγω της συμμετοχής μου στο Σωματείο Διάζωμα, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία 6-7 χρόνια, έχω αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία σε όλα τα προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και βιώσιμων αστικών αναπλάσεων, στα οποία το Διάζωμα έχει συνδράμει χρηματοδοτώντας όλες τις μελέτες που χρειάζεται ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει με ωριμότητα τα αντίστοιχα έργα. Μάλιστα, κλείνοντας, κάνοντας τον επίλογο, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα της απερχόμενης δημοτικής αρχής? Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι δεν είχε ένα επαρκές στρατηγικό όραμα για την ανάπτυξη της πόλης. Αρκέστηκε να διαχειριστεί τα μικρά, τα διαχειρίστηκε ως ένα βαθμό με επιτυχία, ως ένα βαθμό χωρίς την αντίστοιχη επιτυχία και γενικά πέρασε μία οκταετία η Οικουμενίτσα με την παρούσα Δημοτική Αρχή με μία χαμηλή ταχύτητα σε όλους τους τομείς. Εμείς αυτό πάμε να αλλάξουμε, να κρατήσουμε ό,τι θετικό έχει γίνει, αλλά με άλλους ρυθμούς, με άλλες γνώσεις, με άλλη εμπειρία, να μπορέσουμε να δώσουμε μία όθηση και η Οικουμενίτσα πραγματικά να ανεβεί πολλά επίπεδα από αυτά που κινείται σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη μας αυτή κουβέντα, σε μια μακραία διαδρομή και πορεία, στην οποία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τα πούμε αρκετές φορές, κύριε Νταΐ. Καλή σας επιτυχία, εύχομαι ξανά. Καλό σας βράδυ.